επιστρέψαμε για να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με την καινοτομία και την έρευνα και πώς αυτή τελικά εφαρμόζεται σε κλάδους που ενδεχομένως να μην είμαστε εξοικειωμένοι με αυτούς, ότι μπορεί να γίνει και πώς γίνεται τελικά. Μάλιστα και στο κομμάτι των ζωοτροφών ακόμη, το οποίο αφορά και πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Κρήτης. Έτσι, Μπάμπη. Έτσι είναι και τελικά μας αφορά όλους. Γιατί και οι ζωοτρόφες επηρεάζουν όλο το κόστος για τον πρωτογενή τομέα εδώ στην Κρήτη. Για ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και από την περιφέρεια Κρήτης, λεπτομέρειες το οποίο θα μας δώσουν οι εκλεκτοί καλεσμένοι, θα συζητήσουμε τώρα για το πώς τελικά μπορούμε όχι μόνο να εντάξουμε την καινοτομία και την έρευνα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να μειώσουμε και αυτό που λέγεται για το ενεργειακό αποτύπωμα στον τόπο. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Στεφανάκη, κτηνίατρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Να είστε καλά πάντα. Και την κυρία Σμαρό Σωτηράκη, η οποία είναι διευθύντρια ερευνών του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εσείς μάλιστα μας έρχεστε και από Θεσσαλονίκη, κυρία Σωτηράκη. Ακριβώς. Ευτυχώς πολύ συχνά. Ευτυχώς πολύ συχνά. Χαίρομαι. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, δώστε μας λίγο μια εικόνα για αυτό το καινοτόμο λοιπόν ερευνητικό πρόγραμμα. Συνομιλούσαμε νωρίτερα και σήμερα μαζί και αντιλήφθηκα και πάρα πολύ τον ενθουσιασμό σας για αυτό το πρόγραμμα το ναι, οποίο... εγώ όπως ξέρετε, ξέρω ότι οι τηλεθεατές, είμαι φανατικός του πρωτογενή τομέα, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων που παράγονται στο σύνολό τους. Και είμαι φανατικός της ταυτότητας της Κρήτης. Δύο λόγια πριν, γιατί πρέπει να τα λέμε, γιατί τα κάνουμε μόνοι μας, εδώ σε αυτή την περιφέρεια της Κρήτης, η οποία πριν καλά-καλά βγουν οι νομοθεσίες, συζητούσαμε για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και ασφαλώς, πολύ νωρίς, όταν δοθήκανε χρήματα από το ΕΣΠΑ για κάθε περιφέρεια για να αναπτύξει τον έξυπνο στρατηγικό σχεδιασμό της, ασφαλώς μπήκε ένας ολόκληρος πυλώνας του αγροδιατροφικού τομέα, που μας δίνει τη δυνατότητα να εντάσσουμε αυτού του τύπου τις δράσεις που αφορούν τη στροφή στην ποιότητα των κρητικών προϊόντων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με προώθηση διαδικασιών κυκλικής οικονομίας. Με ένα σβάρο πολλά τριγώνια. Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα κριτήρια χρηματοδότηση και ένταξη των προγραμμάτων αυτών, αυτά ήταν. Μπήκανε αρκετά έργα τα οποία νομίζω τώρα που κλείνουν και έχουν τα παραδοτέα θα δώσουν ένα καταπληκτικό αίρισμα και ένα προσανατολισμό στην οικονομία της Κρήτης. Θα το δείτε τώρα κλείνουν σιγά σιγά και επειδή εγώ είμαι κοινωνός, γιατί είμαι μέσα στην οικονομία και ζω και δραστηριοποιούμαι και επαγγελματικά αλλά και ερευνητικά που συνεργάζομαι με την κυρία Σωτηράκη πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε αρκετά καινούρια πράγματα και καινοτομίες. Να έρθω λοιπόν στο ίδιο το έργο. Το ερέθισμα είναι ένα. Έχουμε μια τεράστια βιομηχανία διάσπαρτη μεταποίησης των φυτικών προϊόντων και αν έχουμε ελιές, και αν έχουμε λεουργία, και αν έχουμε τυποποιητήρια λαδιού και αν έχουμε μονάδες μεταποίησης των φυτικών προϊόντων όπου παίρνουμε το λάδι και το υπόλοιπο ήρθαν ας πούμε ξαφνικά και κάναμε τα τριφασικά, λεουργία διφασικά και αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα επεξεργασίας του υπολείπου. Άρα αρχίζει να γίνεται απόβλητο. Μα είναι ένα υποπροϊόν. Η φιλοσοφία λοιπόν αυτού του έργου είναι πώς θα σταματήσουμε το απόβλητο να είναι υποπροϊόν. Να σας πω ότι την λογική να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Άμα πάμε τώρα τα κοπάδια βόσκουν στις ελιές, στις ψηλές, πάντα γινόταν αυτό. Έγινε και στα μέσα της οικολογικής, των οικολογικών σχημάτων η σύνδεσή της. Δεν λέμε να τρώνε τις ελιές, εννοούμε να βόσκουν στο χορτάρι. Τρώνε ελιές. Είναι εντελώς θρεπτικές. Άρα η ελαιοπυρήνα δεν είναι θρεπτική, η θρεπτικότατη. Γιατί να γίνει σκουπίδι, γιατί να γίνει απόβλητο, γιατί να έχουμε τον κατσίγορο που είναι ένα υποπροϊόν και να γίνεται απόβλητο. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική της κυκλικής οικονομίας που γινόταν παλιά και εκεί πάνω είναι η φιλοσοφία του προγράμματος όπου πάτησε στο εξής, δουλεύοντας χρόνια με την κυρία Σωτηράκη που θα μας αναλύσει, διαπιστώσαμε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από πολλά χρόνια, για να διαφοροποιηθεί και να επιβιώσει, σταμάτησε τους αυξητικούς παράγοντες, αντιβιωτικά δηλαδή, που χρησιμοποιούσαν στη ζωική παραγωγή. Τα απαγόρευσε. Ναι. Πώς θα αντιδράσουμε εμείς, που τα μικρόβια είναι παράλληλα με τα ζώα. Άρα αρχίσαμε και υπάρχει μια στροφή στο να δούμε τι γίνεται στη φύση.
πολλά χρόνια δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, όπου είχαμε δει ότι υπάρχουν λειτουργικές ιδιότητες σε αυτά. Έτσι λοιπόν πήραμε τα υποπροϊόντα από τη φυτική παραγωγή και αρχίσαμε να μελετούμε όχι μόνο τη δυνατότητα χρήσης, αλλά να δούμε αν έχουν λειτουργικές ιδιότητες, οι οποίες θα και αν αυτές με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφέρονται στην παραγωγή των τελικών προϊόντων των τροφών. Ουσιαστικά και το κομμάτι της, δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της ανακύκλωσης μέσα εισαγωγικά του φυτικού προϊόντος, αλλά με όρους πλέον ερευνητικούς που έχουν πλέον, το έχετε ερευνήσει πώς και τι, και πώς αυτό το προϊόν το οποίο θα παραχθεί μετά θα μπορέσει να είναι πιο θετικό. Να είναι αξιοποιήσιμο, να είναι αξιοποιήσιμο, αλλά και με ωφέλη για την. Ακριβώς. Γι' αυτό κάναμε έτσι λοιπόν μια σύμπραξη, στην οποία συμμετείχε η βιομηχανία ζωοτροφών του κ. Φαρσάρη, μια εταιρεία μελετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και συμβουλών, στην οποία τυχαίνει έχω ένα ποσοστό που είναι η ΣΥΠΑ, ΟΜΕ, και ασφαλώς τον ερευνητικό φορέα των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελγό Δήμητρα. Και φτιάξαμε αυτή την πρόταση, την οποία ολοκληρώσαμε και τα αποτελέσματά της θα συζητήσουμε σήμερα. Κυρία Σωτηράκη, μας είπε ο κ. Στεφανάκης ότι για αυτά τα υποπροϊόντα είναι τελικά πολύ ωφέλιμα, έτσι, και για την παραγωγή ζωοτροφών. Να μας το εξηγήσετε λίγο από την επιστημονική σκοπιά. Ναι, φυσικά. Και μάλιστα γι' αυτό και το πρόγραμμα ονομάζεται Smart Waste, δηλαδή ουσιαστικά έξυπνα απόβλητα, που δεν είναι απόβλητα, γιατί δεν έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν τα έχουμε κάνει απλώς ζωοτροφή, τα έχουμε κάνει κάτι σαν το αντίστοιχο superfood του ανθρώπου. Έχουμε βρει ότι υπάρχουν κάποια συστατικά, είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών. Και να πω εδώ ότι στην Κρήτη αυτοί οι δευτερογενείς μεταβολίτες, επειδή είναι κάτι που το φυτό το βγάζει όταν είναι σε στρες λόγω ήλιου, λόγω ξηρασίας, στην Κρήτη είναι δεκαπλάσιοι, ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Λόγω καιρικών συνθήκων. Ναι. Άρα ουσιαστικά τα ζώα, τρώγοντας αυτή τη ζωοτροφή, προστατεύουμε το έντερό τους από μικρόβια, από παράσιτα, και ουσιαστικά προστατεύουμε την υγεία τους, την ευζοία τους, ζουν καλύτερα. Αλλά ένα παραπάνω, έχει βρεθεί ότι τα ζώα που είναι καλά, απορροφούν καλύτερα την τροφή και ειδικά για τα μυρικαστικά που έχει σημασία, εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Δηλαδή κάνουμε καλό και στο περιβάλλον, προστατεύουμε την υγεία του ζώου, του περιβάλλοντος, και μπαίνει και η κυκλική οικονομία, δηλαδή δεν πετιέται τίποτα. Και την υγεία του καταναλωτή. Γιατί αυτό ακριβώς, αυτό θέλαμε να βγάλουμε και αυτό θέλαμε να βγει προς τα έξω, ότι μπορούμε να δίνουμε την τροφή αυτή και να συμβουλεύουμε τους κτηνοτρόφους να μην δίνουν κάποια φάρμακα που τα δίνουν σε κατάσταση ρουτίνας, γιατί πρέπει να το κάνουν, αλλιώς θα έχουν πρόβλημα. Άρα το τελικό προϊόν θα έχει και λιγότερα χημικά κατάλοιπα από ό,τι θα είχε το προϊόν που θα ήταν χωρίς μια τέτοια τροφή. Κύριε Στεφανάκη, είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα γίνεται στην Κρήτη, που έχει ένα σημαντικό ποσοστό, νομίζω, στα εγωπρόβατα πανελλαδικά, έτσι. Βέβαια, μα το κίνητρο αυτό ήταν. Έχουμε τη φυτική μας παραγωγή με τεράστια σημασία και έκταση και ποσότητα. Είπαμε ελιές, είπαμε αμπέλια και είπαμε και την τελευταία τάση, τους χυμούς. Είτε αλόγοι είναι αυτοί, είτε τα ρόδια, εδώ καλλιεργούνται πια ροδιές, άρχιο και έχουμε υποπροϊόντα που γίνονται σκουπίδια. Έχουμε και πολλά εγωπρόβατα όμως, ευτυχώς. Έχουμε εδώ μέσα, το έχω πει πολλές φορές και το ξέρετε, εγώ μπορεί να γίνω κουραστικός, αλλά είμαι πολύ περήφανος και μιλούν τα γεγονότα. Μιλούν τα γεγονότα. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ξέρετε ότι περίπου ένα τεράστιο ποσοστό του γάλακτος της Κρήτης πάει και τυροκομείται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί κρατήσαμε τα συστήματά μας, συστήματα ελευθέρας βοσκής, κατά το δυνατόν, οι δικές μας φυλές που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μην μας φάει το εμπορικό σύστημα που προωθεί τις ξενικές φυλές, που έχουν αρκετά προβλήματα, τα οι οποίες αξιοποιούν τους βοσκοτόπους, την υπέροχη χλωρίδα, έρχονται να αξιοποιήσουν τα υποπροϊόντα, άμεσα τα λιόφυλλα από τα λεουργία. Είναι μια χοντροειδή στροφή. Μάθαμε να την κάνουμε χρόνια τώρα. Κυκλική οικονομία. Προωθείται από την περιφέρεια, θα ξέρετε. Σήμερα είναι οικολογικό σχήμα πια. Έρθει η Ευρώπη να το χρηματοδοτήσει. Άρα, έχουμε την εγωπροτροφή μας, η οποία είναι εξυγχρονισμένη, με συστήματα αρμέγματος, με υποδομές, η οποία έχει βοηθήσει και έχουμε στην Κρήτη φτιάξει την ωραιότερη βιομηχανία ζωοτροφών της Ελλάδος. Παρακαλώ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα,
Όταν έχεις ένα τέτοιο επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε πολύ άνετα να πάμε να αξιοποιήσουμε πια και την τοπική παραγωγή, γιατί έχουμε ένα κόστος. Έρχονται πάρα πολλές συμπυκνωμένες ζωοτροφές, γιατί ασφαλώς ο τόπος μας δεν συμφέρει να βάλεις καλαμπόκι ή σιτάρι όταν μπορεί να βάλεις κυπευτικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν ήθελα να διακόψω τον ιρμό σας. Ωστόσο, το κομμάτι το οικονομικό, γιατί για τον κτηνοτρόφο έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία και έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής τελικά, που συνεχώς προσπαθεί να το ρίξει. Αλλά να το ρίξει χωρίς να ρίξει και την ποιότητα αυτού που παράγει. Άρα, όταν μιλάμε για ένα ποιοτικό πλέον προϊόν, το οποίο με δεδομένο ότι αποφεύγει και κάποιες άλλες ουσίες, μιλάμε και για πιο οικονομικό προϊόν τελικά. Όχι μόνο οικονομικό, αρχίζουμε να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας σε αυτό που έρχεται αύριο, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Mm. Για να σας προετοιμάσω, πολύ σύντομα, με βάση τον νόμο τον περιβαλλοντικό, που έχει ψηφιστεί το 22 για το ελληνικό κράτος, πολύ σύντομα η παροχή υπηρεσιών, οι υπηρεσίες μας και τα προϊόντα θα έχουν ταμπέλα, όπως έχουν τη διαθρεπτική επισήμανση πάνω τα τρόφιμα σήμερα που γράφουν την ενέργεια, το λίπος κτλ. Σύντομα θα μας αναγκάσουν να έχουν το ενεργειακό αποτύπωμα πάνω. Μα νομίζω και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, σαφώς. Άρα ερχόμαστε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος, γιατί μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Mm-hmm. Και επειδή κάναμε μια μελέτη και γράψαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από τη λειτουργικότητα, έχουμε κάνει και ένα βήμα παραπέρα να δούμε. Αξίζει τον κόπο να στραφεί η οικονομία σε αυτό το πράγμα. Να έρθουμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά για να τα κάνουμε ένα πακέτο και να έχουμε τελικά προϊόντα ποιοτικά. Ασφαλώς με ελαχιστοποιημένα ενεργειακό αποτύπωμα, άρα να πάμε σε ορισμένες περιοχές να φτιάξουν προϊόντα μηδενικό χιλιόμετρο. Κυρία Σωτηράκη, καταλαβαίνω ότι πάμε ένα βήμα παρακάτω τώρα, έτσι, ναι, το κομμάτι ότι... Ναι, και θα ήθελα απλά να συμπληρώσω ότι είναι και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι το ορίζουν σαν food miles. Ουσιαστικά είναι ότι πρέπει να μειώσουμε τα χιλιόμετρα της τροφής, δηλαδή από εκεί που παράγεται η τροφή μέχρι εκεί που φτάνει να καταναλωθεί. Και αυτό ακριβώς είναι που αυτό γίνεται. Δηλαδή, εδώ παράγονται τα απόβλητα, εδώ καταναλώνονται. Άρα είναι όλο αυτό. Και στο ενεργειακό αποτύπωμα. Δεν χρειάζεται να μπουν σε πλοία, σε φορτηγά, να μετακινηθούν. Και όλο αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Άρα, κυρία Σωτηράκη, έκανε και μια ανοίξη ο κύριος Στεφανάκης. Είναι σίγουρα ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα, έτσι, και μας βάζει στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας. Είναι όμως λοιπόν και βιώσιμο βάσει των αριθμών. Είναι, γιατί ουσιαστικά έχουμε στο κομμάτι του προγράμματος, αλλά αυτό θέλει και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, γιατί φτάσαμε στο ότι να ξέρουμε πώς μπορεί να παραχθεί το προϊόν. Έχουμε κάνει μελέτες και δεν είναι μόνο το βιώσιμο οικονομικά, είναι και να το δεχτούν και οι κτηνοτρόφοι, γιατί είναι μια νέα προσέγγιση. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Οπότε έχουμε κάνει και κοινωνικο-οικονομικές μελέτες, όπου γίνονται με ερωτηματολόγια κάποιες συζητήσεις, να τους εξηγήσουμε αν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν τα φάρμακα, να πληρώσουν ίσως κάτι παραπάνω σε μια τροφή που θα έχει και ειδικό χαρακτήρα. Οι απαντήσεις είναι καταπληκτικές, ειδικά επειδή δουλεύω και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη είναι πιο ανοιχτοί από οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, και ήταν πολύ δεκτικοί στο ότι ξέρανε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ξέρανε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν απόβλητα. Δηλαδή, σε σχέση που έχουμε δει με άλλες περιοχές στην Ελλάδα, που δεν δίνουν τίποτα από απόβλητα. Εδώ είχαν συνηθίσει να δίνουν ελιόφυλλα, να δίνουν όλα αυτά που είπε ήδη ο κ. Σταθανάκης. Αισιόδοξο αυτό, ναι. Να συμπληρώσω κάτι και να δώσω ακόμα μία πάσα στην κυρία Σωτηράκη. Εδώ θα ξέρετε ότι δουλεύει το σύστημα ενιαίο. Μπορεί να το χάνουν λίγο οι συνδέσεις και κυρίως επειδή πιέζει το λιανεμπόριο την τυροκομεία στην τιμή των προϊόντων, γιατί είναι πολύ διασπασμένη, αλλά το σύστημα δουλεύει ενιαία και επιμορφώνει ο ένας τον άλλο. Σήμερα η βιομηχανία ζωοτροφών, ασφαλώς και ο συνεργάτης μας, η βιομηχανία του κ. Φαρσάρη, παρέχουν προγράμματα διατροφής. Εγώ έχω βάλει πολύ επιστημονική πλάτη πάνω σε αυτό και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή, δίνουν προγράμματα διατροφής. Σήμερα ερχόμαστε να φτιάξουμε εργαλεία που έχουν λειτουργικές ιδιότητες, προλαμβάνουν τις αρρώσεις και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να στήσουμε ολιστικά προγράμματα πρόληψης των παρασιτώσεων, δηλαδή πρόληψης των νοσημάτων μέσα από τη διατροφή. Mm-hmm. Αυτό να σας πω ότι έχουμε την τιμή και τη χαρά και δουλεύω με πολλά χρόνια με συνεργάτες από πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Έχουν γίνει πάρα πολλές δουλειές. Έχουμε κάνει μια καταπληκτική δουλειά για τη λειτουργικότητα του χαρουπιού στις ζωοτροφές.
που θα το παρουσιάσουμε μεθαύριο. Να σας πει δύο πράγματα η κυρία Σωτηράκη παραπάνω για αυτό το ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης των παρασιτώσεων μέσα από το σύστημα διαχείρισης των ζώων και το... Και την ναι, ουσιαστικά θέλουμε, για παράδειγμα, για τα παράσιτα που αναφέρθηκε και ο κύριος Παφανάκης πριν, είναι πολύ σημαντικό οι θεραπείες να γίνονται γύρω από τις γένες, που σημαίνει ότι γύρω στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τότε να προστατεύουμε τα ζώα, γιατί τότε είναι που ουσιαστικά υπάρχουν και τα παράσιτα και υπάρχουν και τα μικρά, τα νεογέννητα που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Άρα έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Η κτηνοτρόφη. Οι κτηνοτρόφοι είναι συνηθισμένοι στο να δίνουν μία φάρμακα τότε για να προστατεύσουν τα ζώα τους. Τότε, πούμε, για παράδειγμα, από αυτά που μελετήσαμε είναι και τα στένθυλα από τα εινοποιεία, γιατί τότε υπάρχει και το προϊόν διαθέσιμο. Άρα μπορούμε να ενισχύσουμε με μία αυτό το πρόγραμμα που είπε και ο κύριος Στεφανάκης πριν, δηλαδή να πούμε ότι για εκείνους τους μήνες, 1-2 μήνες, θα δίνουν την έξτρα ζωοτροφή που ναι, μπορεί να στοιχίζει παραπάνω, που μπορεί και να μην στοιχίζει παραπάνω, γιατί αντί να φέρουμε ζωοτροφές από μακριά, συμπυκνωμένες, θα τις κάνουμε εδώ. Να δίνουν ένα συγκεκριμένο σιτηρέ σε εκείνη την περιοχή, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και μετά να ξαναγυρίζουν στο πραγματικό, που μπορεί να είναι φτηνότερο ή πιο οικονομικό. Δηλαδή, πάμε να το κουμπώσουμε σε ένα πρόγραμμα ετήσιο ή, ας πούμε, την άνοιξη αντίστοιχα, που μπορεί μετά, αφού μαζευτούν οι ελιές και έχουμε τα αλλιόφυλλα και μπορούμε να έχουμε έτοιμη την τροφή να δώσουμε ξανά τότε για ένα μήνα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι σύμπραξη όχι μόνο φορέων και κόσμου ο οποίος εμπλέκεται άμεσα με αυτό, αλλά και πολλών διαφορετικών παραγόντων, τα οποία μόνο ωφέλη έχουν να δώσουν. Όλο το παραγωγικό σύστημα. Όλο το παραγωγικό σύστημα, ναι. Ανακαλύπτουμε τους εαυτούς μας. Την κυκλική κορμή που κάνανε οι παππούδες μας, οι γονείς μας, την ταυτότητα του τόπου μας, όπου είμαστε γεμάτοι με λειτουργική χλωρίδα, ναι, γιατί αυτό ανακαλύπτουμε πια. Εμείς στο Πανεπιστήμιο μαθαίναμε ότι οι τανίνες, ας πούμε, ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Οι γνωστές και τον άνθρωπο. Βέβαια. Οι τανίνες ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Εγώ έμαθα μέσα από τους ανθρώπους, τους ειδικούς, για την ειδική γνώση, ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ειδών τανίνες, οι οποίες είναι συμπυκνωμένες, οι οποίες έχουν αυτές τις περίφημες λειτουργικές ιδιότητες. Και ο Σκήνος, κάποια σημεία, ένα συνεργάτη μας. Συνεργάτες που έκανε αυτή την ανάλυση μας αποκάλυψε ότι αυτό είναι φάρμακο από μόνο του. Μάθαμε κι εμείς τόσα πολλά σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς γίναμε σοφότεροι, να ξέρετε, σήμερα. Μαζί σας, και είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω δυστυχώς λογοποίησης χρόνου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα για να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πω κάτι, ότι η χρήση αυτών των έτοιμων ζωοτροφών, πέρα από το ότι μείωσε το παρασιτικό φορτίο, επειδή πρόλαβε τα νοσήματα, βελτίωσε τους συντελεστές παραγωγής. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.